Βορκά. Καλό μεσημέρι, κυρία Σαββάκη, σας και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, κύριε Βορκά, τώρα τι ακριβώς ζητάτε, τι ακριβώς είναι το θέμα από το οποίο γύρετε και το έχετε καταγγείλει και στην αστυνομία. Αυτοί οι δύο δικηγόροι, οι οποίοι φαίνεται ότι εκπροσωπούν τους μοναχούς ενεργεία και τους αρχιμανδρές ενεργεία, δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στο Δικηγορικό Σύλλογο της Κύπρου εξαιτίας του ότι είναι άτομα εξ Ελλάδος. Σωστά, κύριε Βορκά? Κοιτάξτε, πρέπει να σας αναφέρω εξ αρχής ότι ο Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος και οι δραστηριότητες του ΔΙΤΟΥ διέπονται μέσα από συγκεκριμένη νομοθεσία των περί δικηγόρων νόμων. Ναι. Ο συγκεκριμένος νόμος προβλέπει ότι κανένας δεν μπορεί να ασκεί τη δικηγορία χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στο μητρό που τηρείται για τους δικηγόρους στην Κύπρο. Παράλληλα, θα πρέπει να κατέχει και ενωμένη την ετήσια άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος παραβιάζει αυτά που προανέφερα, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο μάλιστα τιμωρείται και με ποινή φυλάκισης. Μάλιστα. Τώρα, η νομοθεσία προβλέπει ότι κάποιος δικηγόρος από τρίτη χώρα και μάλιστα από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ειδικότερα, μπορεί να αποταθεί στο νομικό συμβούλιο του κράτους και να ζητήσει άδεια για να συμμετάσχει σε συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία. Το νομικό συμβούλιο, αφού εξετάσει την αίτηση, την εγκρίνει ή την απορρίπτει. Είχαμε στο παρελθόν τέτοιες περιπτώσεις που ναι, δικηγόροι από συνάδελφοι από άλλες χώρες της Ευρώπης είχαν αποταθεί και τους είχε δοθεί τέτοια άδεια. Να μην σας αναφέρω παραδείγματα, είχαμε και πρόσφατα μάλιστα, τα οποία είχαν να κάνουν με γνωστά γεγονότα, τα οποία ήταν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από εκεί και πέρα, εμείς αυτή τη στιγμή εντοπίσουμε λοιπόν την οποιαδήποτε παράβαση του νόμου, θεωρώ και θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε να το διερευνήσουμε και αν καταλήγαμε σε αυτή την πιθανή διάπραξη, να καταγγείλουμε το θέμα στην αστυνομία, όπως ακριβώς έχουμε πράξει. Μάλιστα. Τι θεωρείτε ότι ήταν αυτό που, πώς δικαιολογείται ότι άσκησαν δικηγορία οι συγκεκριμένοι συνηγοροί υπεράσπισης? Είδαμε ότι κυκλοφορήσει στον τύπο ένα πολυσέλιδο κείμενο που έφερε τον τίτλο απευθύνεται στην Ανακριτική Επιτροπή της Ιεράς Συνόδου και έφερε τον τίτλο «Υπόμνημα ένσταση στα όσα διερευνούνται στις διαδικασίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα, εν πάση περιπτώσει, αναφορικά με το έγκυρο της διαδικασίας που εφαρμόζει σήμερα η Ιερά Σύνοδος για τη συγκεκριμένη υπόθεση». Και ταυτόχρονα είδαμε να υπογράφεται από κάποιον φερόμενο ως δικηγόρο εξ Ελλάδος, ο οποίος δεν είναι εγγεγραμμένος στο Μητρό του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, ούτε κατέχει σύμφωνα με την έρευνα που έχουμε διεξάγει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Ταυτόχρονα φαίνεται να χρησιμοποιεί στο ίδιο πιστολόχαρτο το οποίο προέρχεται από το Δικηγορικό Γραφείο της Κύπρου και το δικό του διακριτικό τίτλο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ως εκπρόσωποι του νομικού κόσμου οφείλαμε να ενεργήσουμε. Και να προστατεύσετε και τη διαδικασία, κύριε Βορκά. Άρα, συνεπώς, με αυτή τους την ενέργεια, εκτός το ότι αποτελεί ποινικό αδίκημα, όπως μας το εξηγήσατε, ακυρώνεται και το δικαίωμα υπεράσπισης των δύο μοναχών? Όχι, δεν συνδυάζεται το ένα με το άλλο. Μπορεί ακόμα και ο ίδιος ο δικηγόρος, ο συγκεκριμένος, ο συνάδελφος από Ελλάδα, να αποταθεί στο νομικό συμβούλιο να πάρει άδεια. Και να λήξει το θέμα. Αλλά ξέρω ότι υπάρχουν και δικηγόροι από την Κύπρο οι οποίοι ήδη συμμετάσχουν στην ομάδα δικηγόρων που υπερασπίζονται τους συγκεκριμένους. Συνεπώς, εμείς, ενεργώντας στα πλαίσια τούτα, κρίναμε ότι οφείλαμε να κάνουμε αυτό που έχουμε κάνει. Και να σας πω και το άλλο, δεν είναι η μοναδική περίπτωση που τους τελευταίους μήνες έχει παραπευθεί στην αστυνομία. Μπορεί να σας απαριθμίσω αρκετές. Συνεπώς, δεν υπάρχει ούτε διάκριση, ούτε ιστεροβουλία. Κατανοητό, κύριε Βορκά. Απλά αυτή η υπόθεση ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βλέπει το φως της δημοσιότητας. Πρόκειται για έτσι, θα έλεγα, πρωτοφανές αναφορές. Γι' αυτό και εσείς και εμάς μας κέντρισε το ενδιαφέρον να δούμε την άποψή σας για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Βορκά. Αντρέα Παφίτη, σας ευχαριστώ.